Θα πιάσουμε το νήμα από εκεί που το άφησε ο Μιχάλης σε σχέση με το μήνυμα του Πομπέο στον Ερντογάν ότι παίζει το παιχνίδι της Ρωσίας, γιατί φαίνεται ότι η χθεσινή επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Κύπρο έχει προκαλέσει ενόχληση στη ρωσική διπλωματία, η οποία, Θανάση Αυγερινέ, καταλογίζει στην Ουάσιγκτον πρόθεση να φέρει σε αντιπαράθεση τη Μόσχα με τη Λευκωσία και ότι κατά κάποιο τρόπο πιέζουν οι Αμερικανοί να απαγορεύσει η Λευκωσία τον ελιμενισμό του ρωσικού στόλου στη Μεγαλόνησο. Καλησπέρα Γιάννη. Τα λέγαμε από το δελτίο του Open πριν από μερικές ημέρες, όταν ήταν στην Μεγαλόνησο ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών, Σεργέη Λαυρόφ. Η Ρωσία λοιπόν καταδικάζει τις αφόρητες και προκλητικές, όπως τις χαρακτηρίζουν, πιέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών στην Κύπρο, καθώς ο κύριος Πομπέο ούτε λίγο ούτε πολύ ζήτησε να μην ελιμενίζονται πλέον ρωσικά πολεμικά πλοία στην Κύπρο. Στη Μόσχα θεωρούν ότι επιβεβαιώνονται έτσι οι εκτιμήσεις του Λαυρόφ προημερών ότι η Ουάσιγκτον επιχειρεί να φέρει σε αντιπαράθεση χώρες στην περιοχή. Θέτοντας εκβιαστικά διλήμματα, όποιος δεν είναι μαζί μας είναι εναντίον μας. Η ρωσική διπλωματία θεωρεί ότι δεν θα πετύχει αυτή η πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών, να φέρει δηλαδή σε αντιπαράθεση τη Μόσχα και την Λευκωσία, με αφορμή την παράλογη αυτή η απέτηση, όπως θεωρείται βέβαια από τη ρωσική διπλωματία, να μην ελιμενίζονται πλέον ρωσικά πλοία. Θεωρούν στη Μόσχα ότι θα τηρηθούν οι δεσμεύσεις της Κύπρου έναντι του ρωσικού πολεμικού ναυτικού, πολύ περισσότερο που, όπως λένε, τα ρωσικά πλοία συμμετέχουν σε νόμιμες αντιτρομοκρατικές επιχειρήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο και στη Συρία, με πρόσκληση της νόμιμης κυβέρνησης της χώρας, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ανεπιθύμητοι εισβολής, όπως τους χαρακτηρίζουν, στο Συριακό έδαφος. Θανάση, έχει αρχίσει να αναπτύσσεται τις τελευταίες ώρες μια φημολογία εδώ στην Αθήνα ότι οριστικοποιήθηκε επίσκεψη Λαυρόφ τον Νοέμβριο. Τι μαθαίνεις, ποιες είναι οι δικές σου πληροφορίες? Μακάρι να ήταν έτσι, να ήταν σίγουρη η επίσκεψη του Σεργέη Λαυρόφ στην Αθήνα. Οι ρωσικές διπλωματικές πηγές μου λένε ότι αυτή την επίσκεψη την είχαμε επιδιώξει ως ελληνική διπλωματία από το καλοκαίρι. Η ρωσική πλευρά μας είχε ζητήσει ότι θα πρέπει να υπάρχει περιεχόμενο να έχει προετοιμαστεί καλύτερα αυτή η επίσκεψη. Δεν υπάρχει ακόμη σαφήνεια και βεβαιότητα για τις αρχές Νοεμβρίου, επειδή είναι πολύ αμφίβολο κατά τους Ρώσους αν θα γίνει τελικά η σύνοδος των Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης, όπου προεδρεύει η Αθήνα, και εκεί αναμένεται ο Σεργέη Λαυρόφ. Να παρατηρήσω κιόλας ότι ήταν πολύ τυπική η ανακοίνωση του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών όταν αναφέρθηκε στην τηλεφωνική συνομιλία του Υπουργού Νίκου Δένδια με τον Ρώσο ομολογό του. Αυτό δείχνει μάλλον κατά τις ρωσικές πηγές ότι υπάρχει κάποιος εκνευρισμός, μια έλλειψη περιεχομένου. Ότι δεν έχουν αναθερμανθεί οι σχέσεις μας, Θανάση, αυτό δείχνει. Και ότι μάλλον με ρυθμούς χελώνας γίνεται αυτή η αναθέρμανση που έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση. Μάλιστα αυτό φάνηκε και από το γεγονός ότι δεν πάει καλά και η συνεννόηση για το θέμα του τουρισμού. Η Αθήνα εξήγηλε ότι από τις 7 του μήνα θα ξεκινήσουν πτήσεις προς την Ελλάδα, ενώ αυτό δεν έχει συμβεί. Λοιπόν, αυτά για να καταλάβουμε πώς παίζεται και το ευρύτερο γεωπολιτικό παιχνίδι στην περιοχή μας.